έρχεται μου το μυαλό του. Ένα όμορφο κορίτσι, ρε παιδί μου, που να με καταλαβαίνει, που να με νιώθει, που να. Είναι τρυφερό απέναντί μου. Σε όλο αυτό το πρόγραμμα το δύσκολο που έχω, να ξέρω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στο σπίτι μου όταν γυρνάω που. Να κοφτέω. Έτσι να με νιώθει, να με καταλαβαίνει. Δεν είναι παιδιά. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Αρχίζοντας να μετράνε αντίστροφα μέχρι τις 14 Ιουνίου. Τι εννοείς, υπάρχουν θέματα? Υπάρχουν θέματα με την παρτενέρ σου. Θέματα. Είναι ένα πολύ όμορφο εγώ κορίτσι. Είδα, ναι. Ερχόμαστε πολύ κοντά και εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Κάνουμε κάποια διαλύματα. Ναι. Αναγκαστικά. Και ότι υπάρχει ένας άνθρωπος και θα περιμένεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος από ό,τι ξέρω, ναι, και είναι μια γυναίκα που αξίζει να περιμένεις. Έχω δεχτεί αρκετά έτσι περίεργα πράγματα, πάντα με χιούμορ όμως. Εντάξει, ο θαυμασμός του κόσμου, η αγάπη να σου τη δίνει έτσι απλόχερα, είναι κάτι πολύ όμορφο. Ακραίο. Μου έχει ζητήσει μια μικρή κοπέλα να υπογράψω στο στήθος της. Ήταν γυμνόστιδη, το καμαρίνι μου. Δεν έφευγε. Και το έκανα. Ο Κώστας Μαρτάκης ζητά ένα τρυφερό κορίτσι στη ζωή του. Τώρα την Κυριακή τι θα δούμε? Θα δείτε, μπορώ να πω? Ναι. Ένα... Ναι, τρεις μέρες μετά. Και θα δείτε... έδωσα εγώ το OK τώρα. Ναι, ναι. θα δείτε ένα τσάτσα. Δεν ξέρω αν κάνει να σας πω το τραγούδι ακόμα. Κράτα το τραγούδι, κράτα το τραγούδι. Το τραγούδι είναι έτσι προς τα δω γέρνει λίγο, προς την φίλη μου τη Σινατσάκη. Λες γέρνει προς τα εκεί, μήπως θα χορεύεις τσάτσα Μύρωνα Στρατή, δηλαδή τι? Κοντά είσαι. Άρα... Ναι, Μύρωνα Στρατή θα χορέψω, Μύρωνα Στρατή, ναι. Τσάτσα. Τσάτσα, ναι. Ωραία. Τι δεν έχεις όμως, τι σου λείπει? Μου λείπει έτσι ένα όμορφο κορίτσι, ρε παιδί μου, που να με καταλαβαίνει, που να με νιώθει, που να... Είναι τρυφερό απέναντί μου. Σε όλο αυτό το πρόγραμμα το δύσκολο που έχω, να ξέρω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στο σπίτι μου όταν γυρνάω που... να με νιώθει, να με καταλαβαίνει.